Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στου τηλεθεατέ σα. 35 μαθητέ με ακραία παραβατική συμπεριφορά από όλη την Κύπρο, σωστά. Ε, Αυτέ ήταν πληροφορίε που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα μετά από χτεσινή σύσκεψη. δεν είναι ακριβή η Αλλά... Ακριβώ. Ναι. Απλά να πούμε ότι γύρω σε αυτόν τον αριθμό είναι τα στοιχεία που έχουν τώρα οι υπηρεσίε μα. Η υπηρεσία εκπαιδευτική ψυχολογία θα την λέγαμε ακραία προκλητική συμπεριφορά. Ε, γιατί μιλάμε για ανηλίκου, μιλούμε για παιδιά. Και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όμως ευρύτερα γιατί αυτές είναι σε σημασμένες περιπτώσεις, είναι συγκεκριμένες τις οποίες παρακολουθούμε χρόνια και για αυτές έχουμε μπλάνο. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά γιατί όπως έχουμε δει τελευταίως ε, βλέπουμε μαθητές θεατές σε περιπτώσεις βίας και παραβατικότητας αυτό είναι, είναι κρίμα που μας συμβαίνει. ανησυχεί ναι. και ευρύτερα όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν έτσι φαινόμενα βίας και παραβατικότητας και λόγω του ότι διανύουμε την περίοδο αμέσως μετά την πανδημία. Όπου τα παιδιά χρειάζεται να εξωτερικεύσουν συναισθήματα και να τονίσουμε επίση ότι βλέπουμε βία και παραβατικότητα ευρύτερα. Γιατί το φαινόμενο δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αυτά τα Λέ, παιδιά τη γενικότερα την κοινωνία. προέρχονται από μια οικογένεια, έχουν ε, θέματα συνήθως στο σπίτι, στην οικογένεια. Έχουμε θέματα κοινωνικά, σαφέστατα. Είναι ένα πολύ παραγοντικό φαινόμενο. Πώ το χειρίζεται καταρχήν το Υπουργείο και mm -hmm. τα σχολεία, πώς χειρίζονται αυτά τα παιδιά. Ακριβώ αυτό μα ενδιέφερε. Η σύσκεψη αφορούσε στο να καταρτήσουμε έναν πολύ συγκεκριμένο κατάλογο με τον οποίο να πάμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και να θεσμοθετήσουμε μια κάποια πρακτικά μέτρα που να αφορούν το σχολείο. Γιατί το μερίδιο της ευθύνης που αφορά στο σχολείο δεν θα το αφήσουμε και να κρύψουμε προβλήματα και να τα βάλουμε Πολλοί κάτω από το χαλί. Πολλοί διευθυντές δεν παίρνουν αυτό το μερίδιο για να Ακριβώς. μην ακουστεί το όνομα του σχολείου τους. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε πολλά χρόνια τώρα. Μπορώ να πω και από την προηγούμενη μου ιδιότητα, αν που ήμουν υπεύθυνη για το παρατηρητήριο για τη βία στα σχολεία, το πρόβλημα ήταν ε, το ότι δεν καταγράφονται περιστατικά γιατί πραγματικά ενδιαφέρονται και για τη φήμη του σχολείου τους και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όπως θα έπρεπε. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια εξωστρέφεια εδώ, προχωρούμε με επιμορφώσεις και ενημερώσεις του διευθυντικού προσωπικού έτσι ώστε και να μπορούν να αναγνωρίσουν έγκαιρα πιθανά περιστατικά, πιθανέ περιπτώσει παιδιών που θέλουν βοήθεια και στήριξη. Κυρίω όμω να μπορέσουν να το αναφέρουν αμέσω για να μπορούμε να αντιδράσουμε. Οι υπηρεσίε μα είναι εκεί να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά πριν φτάνουν. Υπηρεσίε του Υπουργείου που ξέρουν πώ να πάνε να χειριστούν ένα βεβαίως, τέτοιο περιστατικό. Έχουμε την υπηρεσία εκπαιδευτική ψυχολογία όπου ομαδικά κατεβαίνουν στο σχολείο μόλι υπάρξει τέτοιου είδου αναφορά και έχουμε και την ομάδα ανάμεση παρέμβαση που όπω λέει και το όνομα είναι εκεί εξειδικευμένα να προσφέρει βοήθεια και στο παιδί και στους συμμαθητές τους, κυρίως όμως στο σχολείο. Και στην οικογένεια. Βεβαίως, σε συνεργασία όμως με άλλες υπηρεσίες. Η οικογένεια το αποδέχεται το πρόβλημα σε ή δεν το συζητά περι... καν. Ναι. Εκεί ναι. θέλουμε τη βοήθεια των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερία που υπάγονται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Εάν και εφόσον είναι υπό την ευθύνη... Της... Ό,τι και να συμβαίνει, πρέπει ναι. να μπαίνουμε σε διαβούλευση μέσω των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία με την οικογένεια. Δεν μπορούμε εμεί απευθεία να το κάνουμε αυτό. Παρόλο που σε αρκετέ περιπτώσει είναι δεχτικοί οι γονεί και δέχονται και τη στήριξη των δικών μα των υπηρεσιών. Είχαμε παράδειγμα πρόσφατα όπου ο ίδιο ο πατέρα ζήτησε και τη βοήθεια τη ψυχολογία που ήταν εκεί και στήριξε και τον πατέρα. Εκεί όμω που αρνούνται ή δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα και να ζητήσουν βοήθεια, τι γίνεται. Υπάρχουν σοβαρέ περιπτώσει που ήδη παρακολουθούνται από τη ΣΥΚΕ, τι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία και από την αστυνομία. Οπότε εκεί θα πρέπει άλλοι να αναλάβουν το ρόλο να στηρίξουν την οικογένεια περισσότερο. Εμείς χτες περιοριστήκαμε στο να συζητήσουμε πολύ πρακτικά μέτρα ενδυνάμωση στήριξη του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου. Είμαστε εκεί, δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί. Τα σχολεία λέμε. έχουν ομάδε καθηγητών που μπορούν να χειριστούν τέτοια ναι. περιστατικά. Εκείνε τι ομάδε πρέπει να στηρίξουμε. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι ο ρόλο του είναι και προληπτικά να δράσουν, αλλά και να δουν μετά το γεγονό πώ προχωρεί το σχολείο. Οπότε εκεί πάμε με επιμορφώσει. Στήριξη του ρόλου του υπεύθυνου καθηγητή τμήματο και υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματο ευρύτερα και στη δημοτική και στη μέση, όπου υπάρχει ο θεσμός. Γιατί γι αυτόν, ρολ, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτό ο θεσμός Να μπορεί να συζητά με τα παιδιά θέματα που τα ενδιαφέρουν πέρα από την καθηγήτρια. Ναι, αλλά εξαρτάται και από τον καθηγητή. Μπορεί ο καθηγητής να μπορεί να το κάνει, κύριε Μιχαηλίδου, Άλλο να μην μπορεί να γι αυτό, πει λέξη με τα παιδιά. Γι' αυτό και η επιλογή πρέπει να γίνεται πολύ πιο προσεκτικά από τη διεύθυνση του σχολείου. Για το, το, το ποιο είναι υπεύθυνο τμήματο, ναι. πόσε ώρε έχει επαφή με το παιδί, να μην είναι εκπαιδευτικό που θα το δει μια ώρα, να πούμε, τον μαθητή. Άρα υπάρχει ένα προφίλ στο οποίο έχουμε, το οποίο έχουμε επεξεργαστεί έτσι ώστε να είναι πιο πετυχημένο ο θεσμό. Αυτό ξεκίνησε από φέτος Σ... με του υπεύθυνου καθηγητέ ή το, να... το βλέπετε σταδιακά εδώ και δύο χρόνια κάναμε επιμορφώσεις στους υπεύθυνου καθηγητές. Τώρα ενδυναμώνουμε τον ρόλο τους με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τους τον ρόλο, τον παιδαγωγικό ρόλο τους, γιατί μας λείπει από τα σχολεία. Ξέρετε και εσείς πολύ καλά και οι τηλεθειατές ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη μέση εκπαίδευση, ήταν μια κούρσα να καλύψουμε την ύλη και να αποδώσουν σε ένα γραπτό. Ή δύο γραπτά με στη χρονιά. Αυτό θέλουμε να αλλάξει. Είναι και πολλά άλλα που πρέπει κάνει... να δει ο καθηγητή. Ακριβώ. Ναι. Έχουμε κάνει το πια και μέσα από τις δράσεις που έχουμε προωθήσει από τον καιρό που αναλάβαμε, ε, ώστε το σχολείο να είναι σχολείο. Προσφέρει και αγωγή, κύριε κυρία. το τώρα, αν ένα μαθητή έρθει εκεί με ένα μαχαίρι, ναι. πώ θα τον χειριστεί ένα καθηγητή. Αμέσω Υπάρχει είπα, σχέδιο δράση. Βεβαίω, ναι. Βεβαίως, και έχουμε και σχέδιο δράση σε περιπτώσει κρίσεων. Ε, αυτά επικαιροποιούμε τώρα και αυτά στελούμε στα σχολεία με συγκεκριμένε οδηγίε. Το σχέδιο δράση για τι κρίσει ε, στηρίζεται από την Υπηρεσία Εκπαιδευτική Ψυχολογία, όπω είπα πριν, και από την ομάδα βία και παραβατικότητα του σχολείου, όπου εκεί ένα βοηθό διευθυντή είναι υπεύθυνο και δύο εκπαιδευτικοί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τονίσει και άλλα θέματα, όπω είναι αυτό που κάνουμε, τεράστια προσπάθεια που κάνουμε με τα αναλυτικά μα. Να διδάσκουμε, κύριε Κυριακό, από πολύ νωρί τα παιδιά μα, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο του, του, του λυκείου και τη τεχνική σχολή, όπου μπορεί να δούμε έτσι, πιο ακραία περιστατικά, όταν από την προσχολική ηλικία βάλουμε το διάλογο τα θέματα της ειρηνική επίλυσης συγκρούσεων, του αμοιβαίου σεβασμού, που είναι προγράμματα παρέμβασης, έγκαιρης παρέμβασης. Οι ποινές σε αυτό το επίπεδο ηλικία είναι σημαντικές. Δηλαδή, αν ξέρει ναι. από, το, από, μικρό το παιδί ότι θα έχει επιπτώσεις αν κάνει αυτή την πράξη. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να είναι παιδαγωγικού τύπου και να έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχει νόημα για μας να έχουμε ποινές που τις βλέπουμε ευρύτερα στην κοινωνία για το παιδί, δεν, δεν φέρουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μπορεί να φέρουν και το αντίθετο. Να έχουμε αντίδραση. Άρα, πολύ προσεκτικά με του επιστήμονε που έχουμε, την Υπηρεσία εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Ομάδα Ανάμεση Παρέμβαση, δουλεύουμε ώστε να έχουν έναν πακέτο τα σχολεία μα να μπορούν να δράσουν προληπτικά κυρίω, αλλά και στη μετάδοση. Τώρα, δεν του δώσατε οδηγίε, φαντάζομαι, να κουρεύουν μαθητέ, κυρία Μιχαηλίδη. Βέβαια, όχι, βέβαια, και ναι. μα στεναχωρεί αυτό που είδαμε. Ε, μέσα από τα μέσα μαζική επικοινωνία. Εννοείται ότι αυτά τα φαινόμενα είναι και ακραία και απαράδεκτα. Οπότε έχουν γίνει αναγκαίε συστάσει. Έγιναν οι συστάσει. Γιατί Βεβαίως. τώρα δηλαδή, να λέει το παιδί μην με κουρέψει και να επιμένει να τον κουρεύει είναι, είναι εγκληματικό. Μα τι, τι συζητάμε, εννοείται. Ναι, ναι. ναι. Ότι το σχολείο έχει έναν άλλο ρόλο, δεν έχει αυτόν τον ρόλο και δεν είναι τα μαλλιά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στου κανονισμού γίνεται αναφορά στο κούρεμα και στην ευπρεπή ευκαιρία. υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Βεβαίως και υπάρχουν. στο ξύρισμα. Και είναι κάτι που πρέπει να μείνει, Εκεί σωστά. Εκεί όμω η ερμηνεία επαφίεται στον εκπαιδευτικό ναι. και στον διευθυντή του σχολείου. Θέλουμε μια πιο παιδαγωγική προσέγγιση πια, γιατί θα κερδίσουμε τα παιδιά μόνο με αυτό. Δεν θα τα κερδίσουμε με τι ποινέ και την εκδίωξή του από το σχολείο στην περίπτωση που δεν είναι εύπρεπτο. Έχετε το προσωπικό που θέλετε και μπορεί να χειριστεί όλε αυτέ τι καταστάσει ή εντοπίζετε κενά. Και παραλήψεις, κυρία Μιχαηλίδου. Με το να δουλέψουμε σωστά, και σε αυτά που έχουμε πει, ναι, θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Παράλληλα, εργαζόμαστε στο να ενισχύσουμε δομέ όπω η Υπηρεσία Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την οποία αναφέρθηκα πριν, και η ΟΑΠ, η Ομάδα Άμεση Παρέμβαση. Να πω ότι έχουμε ήδη μηχανισμό, τον οποίο έχουμε εξυγχρονίσει, ώστε ηλεκτρονικά να μπορούν να καταγράφονται, κύριε, κύριε Αγκουτά, περιστατικά αυτά. Και είναι το παρατηρητήριο για τη βία, και θέλω να το τονίσω. Θα πρέπει όλα τα σχολεία να το αξιοποιούν αυτό και να καταγράφουν τα περιστατικά. Τι λέει αυτό το παρατηρητήριο, Γράφει περιστατικά. Ναι. Γράφει, περιγράφει το φαινόμενο και το βλέπουν, μπορούν να το δουν ταυτόχρονα το παρατηρητήριο, η Υπηρεσία Εκπαιδευτική Ψυχολογία και η ΟΑΠ για να μπορούν να αντιδράσουν. Όπω είπατε πριν, υπάρχει το πρόβλημα τη αναφορά. Δυσκολεύονται να αναφέρουν τα περιστατικά τα σχολεία μα και αυτό είναι πρόβλημα. Μην που πείτε να τίποτα, αλλάξουμε. μην ακουστεί το όνομα του σχολείου και έχουμε πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ναι. Είναι θέμα νοοτροπία, ναι. ενίσχυση, στήριξη στον διευθυντικό διευθυντικών ομάδων στο να είναι πιο εξωστρεφεί, στο να μπορούν να μιλήσουν αν θέλουν να έχουν και τη βοήθεια που θέλουν. Η θέλουμε. ηγεσία σε ένα σχολείο τι ρόλο είναι το Α και το Ω. Σύμφωνα με τι έρευνε όλε στην παιδαγωγική επιστήμη, είναι το Α και το Ω. ω αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν όπω πρέπει, τι ναι. του κάνετε. Σοβαρή, θα πρέπει να του υποστούμε μια ζωή στήριξη, μέχρι να πάρει σπίτι του, σωστά. Μέχρι να αλλάξει το σύστημα αξιολόγηση ναι. τον των θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά κάνουμε πολλέ προσπάθειε. Είναι τα στελέχη τη εκπαίδευση δέχονται υποχρεωτική επιμόρφωση. Είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε υποχρεωτικέ επιμορφώσει για τον ρόλο του. Πώ μπορούν να τον επιτελέσουν σωστά, πώ μπορούν να είναι παιδαγωγικοί ηγέτε πια και όχι απλά μάνατζερ σε ένα σχολείο, διαχειριστέ περιπτώσεων. Γιατί μπορεί να είμαι καλό, και... πολύ καλό στο μάθημα, αλλά σε θέματα διοίκηση να είμαι στο μηδέν. Μα γι' αυτό ναι. και τα συστήματα αξιολόγηση παγκόσμια δίνουν επιλογέ. Αν είσαι καλό εκπαιδευτικό, θα παραμείνει στην τάξη και θα επωφεληθεί αλλιώ με το μισθό σου για παράδειγμα. Αν όμω είσαι πολύ καλό διοικητικά, μπορεί να συνεχίσει. Η οικονομική ανέληξη, γιατί φαντάζομαι κάποιοι βλέπουν και, και αυτό το κομμάτι. Είναι δηλαδή, αν γίνω διευθυντή, θα παίρνω 100 ευρώ παραπάνω. Αν μείνω στην τάξη, θα παίρνω τα ίδια με τον διευθυντή. Υπάρχει αυτό. παρόν αυτή. δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτό λέω στα συστήματα ναι, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει μπορεί Βεβαίως. να βάλει ισορροπίε και ναι, σε αυτό ναι, το ναι. κομμάτι που λέτε. Είναι ναι. μια ναι. πολύ καλή προσέγγιση που την υιοθετούν πολλέ χώρε αυτή για να κρατήσω του καλού εκπαιδευτικού στην τάξη και να έχω και τα ικανά στελέχη στη διεύθυνση. Και βάλατε Στόχο δηλαδή να δείτε μετά τη σύσκεψη, τη χθεσινή, mm -hmm. πώ έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα σε ένα-δύο μήνε και πώ έχει αλλάξει η κατάσταση. Κωδικοποιούμε, ναι. κωδικοποιούμε αυτέ τι εισηγήσει που είδαμε χθε, τι αποφάσει που έχουμε λάβει, έτσι ώστε να πάμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο σύντομα για να θεσμοθετήσουμε πράγματα. Να πούμε ότι ταυτόχρονα δεν αφήνουμε την πρόληψη μόνο να μετρήσει και να περιμένουμε τον χρόνο να περάσει. Δουλεύουμε και στην καταστολή. Οι κάμερε, τα συστήματα φρούρηση δυστυχώ που παραπέμπουν σε σχολεία. Που δεν είναι καθαρά παιδαγωγικά. Αναγκαίο κακό, δηλαδή. Είναι όμω αναγκαίο κακό. Ναι. Οπότε δουλεύουμε και σε αυτό το επίπεδο. Θα τα πούμε σύντομα και για τα Λέβαια. υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγώ εγώ παρουσία σα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ Άστε πάρα πολύ,